Συνέχεια θα πάμε στο μεταπτυχιακό που έχει τίτλο «Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας» και είναι υπεύθυνη η κυρία Ηλιάδου. Θα συνδεθούν δύο φοιτητές οι οποίοι θα μας δείξουν το έργο τους, τι έχουν κάνει σε αυτό το μεταπτυχιακό. Έτσι δεν είναι, κυρία Ηλιάδου? Είναι στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι, είναι μία εργασία. Η κυρία Μπουτζέτη θα είναι εδώ. Ο κύριος Ψάρης θα συνδεθεί. Άρα έχουν ολοκληρώσει μόνο το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο. Πάρα πολύ ωραία. Διάκριση συγνοτήτων σε παιδιά με μουσική εκπαίδευση, ο κύριος Ψάρης. Και η κυρία Μπουτζέτη, ακουστικός εντοπισμός και ακουστική χωρική διάκριση νεαρούς ενήλικες και ενήλικες άνω των 50 ετών. Λοιπόν, ο κύριος Ψάρης. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ψάρης Γιώργος και στα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω μια πιλωτική έρευνα για την οποία αρχικά θα ήθελα να δούμε κάποια στοιχεία που συνθέτουν, αν θέλετε, την ταυτότητά της. Το θέμα της εργασίας είναι η διάκριση συγνοτήτων σε παιδιά με μουσική εκπαίδευση, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας και συγκεκριμένα στο μάθημα μεθοδολογία της έρευνας ως τελική εργασία του πρώτου εξαμήνου. Πρόκειται για μια πιλωτική, μια μίνι έρευνα και αυτό διότι οι συμμετέχοντες ήταν στο σύνολο 12 άτομα. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η εξοικείωσή μας με όλες τις απαραίτητες διεργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας έρευνας και η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών και της γνώσης στην μελλοντική διπλωματική εργασία σε κατοπινό εξάμηνο. Έτσι λοιπόν, οι βασικοί άξονες που ακολουθήθηκαν ήταν η αρχικά η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου, στο οποίο περιέχεται η βιβλιογραφική έρευνα, οι ερευνητικές υποθέσεις, το υλικό και η μεθοδολογία. Κατόπιν προχωρήσαμε στην στατιστική ανάλυση και τέλος στην απόδοση των αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να εισάγουμε τον ουδό διάκριση συγνοτήτων, τον οποίον αναζητήσαμε και ως μετρήσιμη μεταβλητή στην έρευνα αυτή, μέσω μιας ψυχοακουστικής δοκιμασίας, την οποία θα δούμε αργότερα. Πρόκειται ουσιαστικά για την ελάχιστη διαφορά μεταξύ δύο συγνοτήτων, δύο ήχων, προκειμένου να τους αντιληφθούμε ως δύο ήχους με διαφορετικό ύψος. Καλύτερη επίδοση σε μια δοκιμασία διάκριση συγνοτήτων σημαίνει ότι θα έχω και χαμηλότερο ουδό, δηλαδή καλύτερη διακριτική ικανότητα. Ερχόμενοι τώρα στην βιβλιογραφία, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας διάκρισης συχνοτήτων και άλλων διαταραχών όπως της ειδικής γλωσσικής, της παιδιατρικής διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας, διαταραχών γλώσσας και ανάγνωσης σε παιδιά. Σε μια έρευνα τώρα του 2008, παιδιά με καλή επίδοση στη διάκριση συχνοτήτων μπόρεσαν να ανιχνεύσουν διαφορές της τάξης του 1% στα 1000 Hz, ενώ τα παιδιά με φτωχή επίδοση ανίχνευσαν διαφορές της τάξης του 10%. Σε μια άλλη έρευνα τώρα που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες, υπάρχει συσχέτιση της μουσικής εκπαίδευσης και της επίδοσης σε δοκιμασίες διάκρισης συχνότητας και εδώ ουσιαστικά υπήρχε το βιβλιογραφικό κοινό, το οποίο θελήσαμε να αξιοποιήσουμε στην παρούσα έρευνα και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, οι ερευνητικές μας υποθέσεις ήταν ότι η επίδοση των παιδιών με μουσική εκπαίδευση θα είναι σημαντικά καλύτερη εναντί των παιδιών χωρίς μουσική εκπαίδευση στην δοκιμασία διάκρισης συχνοτήτων. Θα υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στη δοκιμασία διάκρισης συγνοτήτων και μουσικής εκπαίδευσης, δηλαδή όσο περισσότερα τα έτη μουσικής εκπαίδευσης, τόσο καλύτερη και η επίδοση σε μια τέτοια δοκιμασία. Και τέλος, θα υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ουδού διάκρισης συγνοτήτων και των ετών μουσικής εκπαίδευσης, δηλαδή όσο περισσότερα τα έτη μουσικής εκπαίδευσης, τόσο χαμηλότερος ουδός, δηλαδή καλύτερη διακριτική ικανότητα. Αναφορικά τώρα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή, ήταν 12 παιδιά που φοιτούν στη δευτέρα τάξη του Δημοτικού, τα οποία χωρίσαμε σε δύο υποομάδες, ανάλογα με αυτό που θέλαμε να μελετήσουμε. Έτσι λοιπόν προκύπτουν δύο ομάδες, μια ομάδα παιδιών με μουσική εκπαίδευση και μια ομάδα παιδιών χωρίς μουσική εκπαίδευση. Και προχωράμε τώρα. Αυτή είναι η ψυχοακουστική δοκιμασία διάκρισης συχνοτήτων, την οποία σχεδιάσαμε ψηφιακά στο πρόγραμμα Audacity και χορηγήσαμε στους συμμετέχοντες προκειμένου να αναζητήσουμε τον ουδό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Όπως βλέπετε, πρόκειται για 6 ζεύγη τονικών ερεθισμάτων, με κάθε ζεύγος να αποτελείται από έναν τόνο 1000 Hz, η οποία ορίστηκε και ως η βασική συχνότητα και στην οποία σύχθησαν 6 αλλαγές ως ποσοστό γεωμετρικής πρόοδου. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τόνων ήταν τα 500 Hz,
και θα ακούσουμε το αντίστοιχο ηχητικό ερέθισμα τώρα. Και η μικρότερη διαφορά μεταξύ των τόνων ήταν τα 15,6 Hz και μπορούμε να ακούσουμε το αντίστοιχο ηχητικό ερέθισμα. Οι συμμετέχοντες λοιπόν καλούνταν να απαντήσουν αν αντιλαμβάνονται τα ζεύγια ως ίδια ή διαφορετικά. Ερχόμενοι λοιπόν τώρα στα αποτελέσματα, η ANOVA ανέδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στους ουδούς διάκρισης συχνοτήτων μεταξύ των δύο ομάδων. Τα παιδιά χωρίς μουσική εκπαίδευση και το πράσινο χρώμα είχαν κατά μέσο όρο ουδό διάκρισης συχνοτήτων τα 125 Hz, ενώ τα παιδιά με μουσική εκπαίδευση και το MOV χρώμα είχαν ουδό κατά μέσο όρο στα 31,20 Hz. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά με μουσική εκπαίδευση ανείχνευσαν κατά μέσο όρο διαφορές της τάξης του 3,12% στα 1000 Hz, έναντι των παιδιών χωρίς μουσική εκπαίδευση που ανείχνευσαν κατά μέσο όρο διαφορές της τάξης του 12,5%. Προχωρώντας τώρα, η δοκιμή Pearson αποκάλυψε μια σημαντική αρνητική συσχέτιση του ουδού διάκρισης συχνοτήτων και των ετών μουσικής εκπαίδευσης. Έτσι, όσο περισσότερα τα έτη μουσικής εκπαίδευσης, τόσο χαμηλότερος και ουδός, καλύτερη λοιπόν διακριτική ικανότητα. Συνοψίζοντας τώρα, η πιλωτική αυτή μελέτη κατέδειξε ότι η μουσικότητα των παιδιών συνέβαλε στο να διακρίνουν λεπτομέρειες τους τόνους που ενδεχομένως να μην μπορούσαν διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, παρότι οι συμμετέχοντες είχαν έναν μικρό αριθμό, βρέθηκαν συσχετήσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν έχοντας θέσει μια σημαντική βάση για τη μελλοντική διπλωματική μας εργασία σε κατοπινό εξάμηνο, με τον στόχο της εργασίας αυτής, όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασης, να έχει τελικά επιτευχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψάρη για την πολύ ωραία παρουσίαση και την πολύ σημαντική έρευνα. Είναι πολύ θετικό ότι είστε στο πρώτο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών σας και συμμετέχετε σε τέτοια έρευνα. Οπότε η ευχή μας είναι να συνεχίσετε και να μας δώσετε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Καλύτερα θεωρείτε με την έννοια ότι να είναι εμπεριστατωμένα. Πιο πολύ για σας, έτσι δεν είναι. Όσο προχωράει η έρευνα, πιο καλύτερα θα το εμπεδώσετε και θα μας έχετε δώσει καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι στον κύριο Ψάρη? Ωραία.